Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 28 Νοεμβρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Καζάνι που βράζει μέρος της κοινωνίας της Σπάρτης για το προσφυγικό. Η έλευση των πρώτων μεταναστών οδήγησε αρκετούς στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία των αλλοδαπών στην πόλη. Χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο Άργους. Απίστευτες εκφράσεις και βομολογίες μεταξύ δημοτικών συμβούλων. Άσκηση μεγάλης κλίμακας σε σύραγγα της περιμετρικής Πατρών. Τροχαίο με εκδήλωση φωτιάς και απεγκλωβισμός ατόμων ήταν το σύνθετο σενάριο που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα σωστικά συνεργεία. 1,2 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την κατασκευή νέας γέφυρας στον Φενεό. Η παλιά γέφυρα κατέρευσε τον περασμένο Φεβρουάριο από την έντονη κακοκαιρία. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Συνεχίστηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης οι εντάσεις που ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι με την άφιξη προσφύγων σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Ομάδα πολιτών παραβρέθηκε στη συνεδρία του σώματος και εν μέσω εντάσεων και ελεκτικής αντιπαράθεσης ζητούσαν να ληφθεί απόφαση απομάκρυνσης των αλλοδαπών οικογενειών με τα παιδιά από την περιοχή. Εν μέσω διαμαρτυριών και εντάσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης προσπάθησε να συζητήσει το βράδυ της Τετάρτης για το θέμα της μεταφοράς προσφύγων σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λακωνικής Πρωτεύουσας. Ομάδα πολιτών πραγματοποίησε παρέμβαση διαμαρτυρίας κατά της εγκατάστασης μεταναστών, όπως έγινε και κατά την άφιξη των αλλοδαπών στο ξενοδοχείο. Σε τεταμένο κλίμα, όπου ακούστηκαν βομολογίες και σε ορισμένες περιπτώσεις απρεπή φρασεολογία, οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες εξέφρασαν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Τις αποφάσεις, κύριοι, τις πήρε η κυβέρνηση. Εντάξει, τις πήρε η κυβέρνηση. Εντάξει. Λοιπόν. Λοιπόν, ωραία. Γι' αυτό είπαμε θα σας ακούσουμε. Τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν και μεταξύ μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και πολιτών, ενώ χρειάστηκε και η παρουσία αστυνομικής δύναμης για να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πιστεύω. Σας παρακαλώ, κύριε. Καλώ την αστυνομία να έρθει μέσα και να συλλάβει τον κύριο που είπε αυτό. Παρακαλώ την αστυνομία αυτή τη στιγμή, η αστυνομία να έρθει εδώ και να συλλάβει τον κύριο. Σας παρακαλώ, διακόπτετε τη συνεδρία. Απ' την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας, μίλησε για τις προσπάθειες και τις πιέσεις που ασκήθηκαν στην κυβέρνηση για επανεξέταση του σχεδιασμού της φιλοξενίας των προσφύγων και των μεταναστών σε μεγάλα αστικά κέντρα. Επαναλαμβάνω, αυτές ήταν κυβερνητικές αποφάσεις για τις οποίες δεν ρωτηθήκαμε. Κάναμε τις παρεμβάσεις όσο και όπως μπορούσαμε να τις κάνουμε και σε πολλούς τόνους του τύπου που είδατε κι εσείς προηγουμένως. Τώρα, αν κάποιοι νομίζουν ότι θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτό το γεγονός με κάποιο άλλο τρόπο, δηλαδή να περιμένουμε τα πούλμαν κάπου στον Ευρώτα, να χτυπήσουμε ανθρώπους, να κάνουμε λεωφοριατζίδες κλπ. Επαναλαμβάνω. Άστε να τελειώσουμε, παιδιά. Τελειώνω. Είπα, είμαι λαγωνικός. Θα μιλήσουμε πολλή ώρα. Ναι, προσέξτε. Το νόμος, είπε κάποιος να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος είναι αυτός τον οποίο έχει φτιάξει η κυβέρνηση όπως νόμιζε ότι έπρεπε να το φτιάξει. Δεν έχουμε εμείς κάποιο ξεχωριστό νόμο εδώ, τον οποίο πολύ ευχαρίστως παρέα θα τον αξιοποιούσαμε. Αν υπήρχε ένας νόμος που μας επέτρεπε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από μια βία αντίδραση, και όταν λέω βία αντίδραση εννοώ βία, έτσι μιλάω, για να πας εκεί και να χτυπήσεις κόσμο. Αυτή ήταν η επόμενη επιλογή. Έτσι, αν ήταν να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν νομίζω θα τιμούσε τη Σπάρτη να κάνει και δεν νομίζω και εσείς ήδη που κρατάτε μια αυστηρή, σκληρή, να την πω, στάση, θα θέλατε να γίνει κάτι τέτοιο. Το συγκεντρωμένο πλήθος ζητούσε να γίνει δημοψήφισμα για το θέμα, ενώ ακούστηκε και η πρόταση της παραίτησης σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έγινε στην Σάμο.
Σκηνικά τώρα που δεν τιμούν κανέναν από τους εμπλεκόμενους εκτυλίχθηκαν και κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών. Ο Δήμαρχος ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με αντίπαλη παράταξη. Πάμε στον Ιάσονα Τσόλη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσονα, καλησπέρα. Φαίνεται ότι άναψαν τα αίματα για τα καλά στο Δημοτικό Συμβουλίο Άργους, έτσι. Καλησπέρα Νίκο. Ακριβώς έτσι, μπορεί να μην παρενεύει η αστυνομία, ωστόσο το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών πραγματικά δεν τιμάει σε καμία περίπτωση ούτε την σοβαρότητα του θεσμού, μιλάμε για το ανώτατο δημοκρατικό όργανο διοίκησης μιας πόλης, ούτε και τον δημοκρατικό του χαρακτήρα. Μιλάμε για ένα σκηνικό άνευ προηγουμένου που δεν θυμίζει ούτε καφενείο, με ένα υβρεολόγιο να ανταλλάσσεται μεταξύ από την παράταξη μάλλον της Μίζωνος αντιπολίτευσης, την παράταξη του κύριου Χιβηδόπουλου, του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, προς την Δημοτική Αρχή και τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Καμπόσο. Πήρε αρκετή ώρα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, για να πέσουν οι τόνοι. Ήταν οι προσπάθειες του Προέδρου συνεχής, σχεδόν είχε φτάσει στα όρια του για να διακόψει τη συνεδρίαση. Χτυπούσε συνεχώς το κουδούνι και παρακαλούσε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ωστόσο, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης, μενόμενοι προς τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Καμπόσο, και τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, άρχισαν να φωνές, κραυγές και ένα πολύ βαρύ υβρεολόγιο, γαλλικά, τα οποία πραγματικά δεν μας επιτρέπουν και να τα μεταδώσουμε. Λοιπόν, πάντως ο Δήμαρχος στο κανάλι του στο YouTube ανήρτησε το βίντεο που βλέπουμε τα πλάνα τώρα. Ιάσο, να σε ευχαριστήσω. Θα πάμε να δούμε το απόσπασμα αυτό και με ήχο, να ακούσουμε και το τι ακριβώς λέγεται για τα όσα έγιναν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Μυκηνών. Ιάσο, να σε ευχαριστώ. Πραγματικά απίστευτα πράγματα. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Καθώς σαρώνει η απάτη των αναδρομικών στη Δυτική Ελλάδα, επιτίδιοι τηλεφωνούν στα υποψήφια θύματα τους και με το πρόσχημα επιστροφής των αναδρομικών αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Τελευταίο περιστατικό στην Ακράτα, όπου οι δράστες απέσπασαν περισσότερα από 9.000 ευρώ από μια ηλικιωμένη γυναίκα. Ιδιαίτερα συνηθισμένες είναι πλέον οι τηλεφωνικές απάτες, με τους επιτίδιους να βρίσκουν διάφορα προσχήματα για να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Πλέον οι δράστες βρήκαν κι άλλο τρόπο για να μπορέσουν να εξαπατήσουν κυρίως ηλικιωμένους, λέγοντάς τους ότι είναι τραπεζικοί υπάλληλοι και πως θα τους επιστρέψουν τα αναδρομικά. Αν είναι κάποιος αυτελής, ασφαλώς και συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να είμαστε όλοι και καλοπροαίρετο σίγουρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η πολιτεία να πάρει κάποια μέτρα για αυτούς τους επιτίδιους. Άμα δεν το έχει χάσει, θα το πάρει. Να προσέχουν όλοι. Αυτό είναι. Τελευταίο θύμα είχαμε σε περιοχή της Ανατολικής Αχαΐας, όπου μία ηλικιωμένη γυναίκα πίστηκε από απατεώνα, ο οποίος της είπε ότι δικαιούται επιστροφή 31.000 ευρώ ως αναδρομικά από ασφαλιστικό ταμείο και κατέβαλε στον απατεώνα συνολικά το χρηματικό ποσό των 9.200 ευρώ. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στην Ηλία και συγκεκριμένα στη Ζαχάρο. Ένας άνδρας την πάτησε για τα καλά και αυτό του κόστησε κάτι παραπάνω από 6.000 ευρώ. Ο δράστης, προσποιούμενος τραπεζικό υπάλληλο, επικοινώνησε τηλεφωνικά με έναν άνδρα και με το πρόσχημα ότι θα λάβει ο πατέρας του αναδρομικά σύνταξη σογά, του απέσπασε το χρηματικό ποσό των 6.386 ευρώ, τα οποία ο άνδρας κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξε ο πατεώνας. Αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί και το Σεπτέμβριο στην Ανδραβίδα Ηλίας. Συμβουλεύουμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να επικοινωνούν οι ίδιοι με τα ασφαλιστικά ταμεία ή να μεταβαίνουν ήδη στα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να ελέγξουν αν δικαιούνται κάποια επιστροφή από αναδρομικά σε ό,τι αφορά τις συντάξεις τους. Παρά τις ενημερώσεις και τις συμβουλές που κατά καιρούς δημοσιοποιεί η αστυνομία, τα περιστατικά εξαπάτησης συνεχίζονται με διάφορα σενάρια κάθε φορά.
από τη δήθεν πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου από συγγενικό του πρόσωπο μέχρι την ανάγκη χειρουργείου επίσης κάποιου στενού του συγγενή και το πρόσχημα είναι αμοιβή του γιατρού. Στην Αθήνα με τον Υπουργό Πεχοδέ συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Ο Παναγιώτης Νίκας συζήτησε με τον Κώστα Καραμαλή για τα τεχνικά έργα τα οποία θέλει η Περιφερειακή Αρχή να γίνουν στην Πελοπόννησο. Πάμε στο Γιάννη Συνάπη να μας δώσει το ρεπορτάζ, μιας και απόψε είχαμε και μια σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων, Γιάννη, από τον κύριο Νίκα, για τα όσα συζητήθηκαν στην Αθήνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Ο κύριος Νίκας ενημέρωσε αναλυτικά για τις επαφές που είχε στην Αθήνα με τον Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμαλή. Θα έλεγα σε μια συνέντευξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορούμε να ενημερώσουμε ότι όσον αφορά τα σημαντικά θέματα της Μεσσηνίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κύριος Νίκας είπε ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και το λιμάνι της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας θα αναβαθμιστούν, θα εξεγωνιστούν με δυτικοποίηση. Για το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, ιδιαίτερα για το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος, επεσήμανε ότι η πρόταση των υπηρεσιακών παραγόντων είναι να επιλεγεί και να προωθηθεί η βελτίωση και ανακατασκευή του υφιστάμενου δρόμου με παρακάμψη Μεσσήνης και της Βελίκας και ότι ανακοινώσεις πρόκειται να κάνει το επόμενο διάστημα ο ίδιος υπουργός που θα έρθει στη Μεσσηνία και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Για το άλλο σημαντικό οδικό έργο, την κατάληξη της Ελυμπίας Οδού, τον οδικό άξονα Καλό Νερό Τσακώνα, ο κύριος Νίκας ενημέρωσε ότι η πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών είναι να υλοποιηθεί με χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όσον αφορά τα δίχτυα στο Φιλιατρινό Φράγμα, ο κύριος Νίκας πρόκειται ένα πολύ σημαντικό έργο. Ο κύριος Νίκας είπε ότι έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και η δημοπράτησή τους αναμένεται να γίνει το φθινόπωρο του 2020. Ακόμα όταν ρωτήθηκε για έργα αεροδρομίων στην Τρίπολη και σε άλλες περιοχές Πελοποννήσου, γιατί είναι και άλλες περιοχές Πελοποννήσου που ζητούν τη δημιουργία αεροδρομίων. Ο κ. Νίκας ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία διαφωνία, κανένα ζήτημα να αποδεχτεί τη δημιουργία αυτών των αεροδρομίων, αρκεί να γίνουμε ιδιωτικά κεφάλαια. Είπε ότι αν υπάρξει ενδιαφέρον από ιδιώτες, να γίνει και αεροδρόμιο στην Τρίπολη. Θεωρώντας προφανώς ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον. Για το σιδηρόδρομο, ο κ. Νίκας επεσήμανε ότι ζήτησε από τον Υπουργό να επαναλειτουργήσει η γραμμή από την Κόρινθο μέχρι τον Άφλιο με επιβατική κίνηση. Είναι ένα θέμα το οποίο το ζητάει για τρίτη φορά ο κύριος Νίκας αυτό από τους υπουργούς στην Αθήνα, έτσι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα έλεγα, Νίκο, ότι σήμερα ανακοίνωσε ο κύριος Νίκας ότι ζήτησε και την εμπορική αξιοποίηση, την εμπορική δρομολόγηση δηλαδή, της γραμμής από την Κόρινθο μέχρι την Τρίπολη για να αξιοποιηθεί η ΒΥΠΕ της Αρκαδικής Πρωτεύουσας. Σημαντικά λοιπόν τα νέα του κύριου Νίκα. Εμείς θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα τον κύριο Καραμαλή να κατέβει στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Καλαμάτα για να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Μάλιστα, θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ βέβαια, Γιάννη. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Ιδιαίτερα λέω για τον οδικό άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, που φαίνεται να πηγαίνει για την βελτίωση ανακατασκευή του υφιστάμενου και ο κύριος Νίκας, που είχε διαφορετική άποψη και ήθελε την παραλική χάραξη. Επεσήμανε ότι θα έρθει ο ίδιος υπουργός στην Καλαμάτα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Τρίπολη να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Μάλιστα. Θα δούμε, Γιάννη, πάντως και αναλυτικό ρεπορτάζ από τα όσα είπε στην Τρίπολη ο κύριος Νίκας στα αυριανά δελτία ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε τώρα εμείς να δούμε, αφού σε καληνυχτήσει ο Γιάννη, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Νίκας. Για μας η αγροτική πολιτική είναι ένα στίχημα. Πρέπει να βοηθήσουμε τον αγροτικό κόσμο και να το βοηθήσουμε με συγκεκριμένες πράξεις και όχι με λόγια. Στη συνάντηση λοιπόν που είχαμε προχθές με τον κύριο Βορύδη, τα θέματα της ατζέντας τα έχετε μπροστά σας, αυτά κουβεντιάσαμε, αλλά θα πω για τα πιο σημαντικά κάποια συμπεράσματα. Για τη Λίμνη Τάκα εδώ στην Αρκαδία, ένα έργο ενταγμένο προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία συνδέονται με μελέτες, θα γίνουν τα αρδευτικά δίκτυα όπως ξέρετε και το έργο θα δημοπρατηθεί από το Υπουργείο το καλοκαίρι του 2020. Αυτό είναι νέο. Το Φιλιατρινό Φράγμα. Ένα φράγμα το οποίο δεν συνοδεύεται από αρδευτικά δίκτυα. Αυτά έχουν μελετηθεί και πρέπει να γίνουν. Είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ το έργο και θα δημοπρατηθεί το φθινόπωρο του 2020. Το έργο, το φράγμα του Τρικόρφου, ένα μικρό φράγμα, το οποίο έχει μελετηθεί από το Δήμο Μεσσήνης και θα υποβληθεί η σχετική μελέτη, θα ενταχθεί στο ΠΕΠ το 2020, δηλαδή σε εμάς εδώ, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα.
Το ίδιο θα γίνει και με το μικρό φράγμα που βρίσκεται στο ξεκίνημα της Τουρίας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε εντυπωσιακές εικόνες, καθώς με στόχο την ασφάλεια των οδηγών η Ολυμπία Οδός, σε συνεργασία με την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και την τροχέα αυτοκινητοδρόμων, πραγματοποίησε μια άσκηση μεγάλης κλίμακας μέσα σε σύραγγα της περιμετρικής οδού της Πάτρας. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε τροχαίο στο οποίο εμπλέκονταν γιοταχή αυτοκίνητο και φορτηγό όχημα. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό μέσα σε σύραγγα της περιμετρικής Πάτρων. Σημαίνει συναγερμός. Εικόνα τροχαίο με φωτιά. Έχει κλείσει η περιμετρική και τα δύο ρεύματα. Επιτόπους πέφτουν οχήματα και άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στελέχη της πολιτικής προστασίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και η τροχαία αυτοκινητοδρόμων. Οι πυροσβέστες απεγκλωβίζουν και οι τραυματιοφορείς παραλαμβάνουν άτομο μέσα από το γιοταχή αυτοκίνητο που καρφώθηκε πάνω σε φορτηγό. Όποιος περνάει, τους ενημερώνει θα βγει εκτός στην παλιά. Όλα αυτά δεν ήταν κάτι άλλο παρά το σενάριο άσκησης μεγάλης κλίμακας στις σύραγγες της περιμετρικής Πατρών και συγκεκριμένα στη σύραγγα Γυροκομείο, που στεύθηκε με απόλυτη επιτυχία τα ξημερώματα της Πέμπτης. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε πυρκαγιά μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Η άσκηση οργανώθηκε από κοινού, από την Ολυμπία Οδός Λειτουργία, την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και την τροχέα αυτοκινητοδρόμων. Ανάλογες ασκήσεις πραγματοποιούνται κάθε 4 χρόνια στις μεγάλες σύραγγες της Ολυμπίας Οδού, προκειμένου να ελέγχονται οι διαδικασίες και να γίνεται ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τέτοιες ασκήσεις γίνονται κάθε 4 χρόνια στις μεγάλες σύραγγες του έργου, προκειμένου να ελέγχουμε τις διαδικασίες μας και το συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος της Ολυμπίας Οδού ήταν να επιβεβαιώσει για μία ακόμη φορά και σε ρεαλιστικές συνθήκες την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητόδρομου σε διαρκή συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην οικονομία και συγκεκριμένα στο κοινωνικό μέρισμα. Οι αποφάσεις για το οποίο θα ληφθούν, από ό,τι φαίνεται, την ερχόμενη εβδομάδα. Η μετάθεση των αποφάσεων για το ύψος και τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο τα ποσά όσο και οι δικαιούχοι αναμένεται να είναι αισθητά μειωμένα. Επικρατέστερο σενάριο θεωρείται η χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος να γίνει σε δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, μονογονεϊκές οικογένειες και νοικοκυριά στα όρια της φτώχειας. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η κυρία Βάνα Ιβαλιώτη, η οποία είναι φοροτεχνικός, μιας και φαίνεται ότι πολλοί κόσμος περιμένει το κοινωνικό μέρισμα για να δείτε τι ακριβώς θα γίνει για το 2019. Καλησπέρα, κυρία Ιβαλιώτη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν τελικά για το κοινωνικό μέρισμα? Είδαμε ότι το θέμα βέβαια απασχόλησε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και δυστυχώς φτάνουν οι μέρες πρώτα τα Χριστούγεννα, που τα τελευταία 2 χρόνια μας είχε συνηθίσει η κυβέρνηση να έχει εξαγγείλει και να έχει καταθέσει πια τα νομοσχέδια αλλά και τις τελικές διατάξεις για τα οποία θα παίρνουν αυτά τα κοινωνικά μερίσματα που αυτά τα 2 τελευταία χρόνια, όπως είπα προηγουμένως, έχουν πάρει ένα μεγάλο πλήθος από τους συμπολίτες μας. Όμως φέτος είναι η χρονιά η οποία όχι μόνο δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε τις αιτήσεις έγκαιρα, αλλά δεν έχουν δοθεί ούτε καν τα τελικά μέτρα για τα που θα είναι και κριτήρια για αυτούς που πια θα είναι οι δικαιούχοι. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, έχει βγει στην δημοσιότητα και συζητείται, αλλά χωρίς να είναι όμως ακόμα καθορισμένο, είναι ότι οι δικαιούχοι θα είναι αυτοί που έχουν που λαμβάνουν μέχρι τώρα το κοινωνικό μέρισμα, αυτοί τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, πολύ σωστά, και τέλος θα είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι στα κριτήρια, στα πολύ χαμηλά οικογενειακά κριτήρια, με χαμηλά εισοδήματα, που αυτό εξαρτάται τόσο από το εισόδημα, όσο και από τις καταθέσεις που έχουν κάποια νοικοκυριά στις τράπεζες. Θα συζητείτε ότι κάποιοι δικαιούχοι θα είναι και διεκδικούν μάλλον μέρος του μερίσματος και τα αμαία. Θα αλλάξουν και οι διαδικασίες βάση τις οποίες θα πρέπει να κινηθούν οι πολίτες οι οποίοι θα είναι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος? Δηλαδή, ποιες κινήσεις θα πρέπει να κάνει κάποιος προκειμένου να υποβάλει την αίτησή του ή οτιδήποτε τέτοιο? Οι κινήσεις είναι μέχρι τώρα συγκεκριμένες όσον αφορά τους δικαιούχους οι οποίοι ήταν εκτός συγκεκριμένης λίστας. Και όσον αφορά αυτό, θέλω να πω ότι πέρσι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι ήταν και κάποιες ηλικίες, πήραν το κοινωνικό μέρισμα κατευθείαν στο λογαριασμό τους, χωρίς αυτό να έχει προηγηθεί μια αίτηση όπως έγινε για τους υπόλοιπους. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν μέχρι και πέρσι κάνει κάποια συγκεκριμένη αίτηση, μια συγκεκριμένη πλατφόρμα που είχε ανοίξει, όπως είπα, βέβαια λίγο νωρίτερα, αλλά και πέρσι είχε κάνει το Ομπάμα, ήταν γύρω
στα μέσα του Δεκεμβρίου. Φέτος αναμένεται όχι οι συνταξιούχοι, όχι μόνο να πρέπει να υποβάλουν, αλλά πρέπει να είναι και μέσα στους επιλέξιμους. Που πολύ πιθανό οι συνταξιούχοι λοιπόν φέτος να είναι από τις ομάδες οι οποίες δυστυχώς δεν θα δουν μέσα στους λογαριασμούς τους το κοινωνικό αυτό μέρισμα που τόσο περιμένουν. Μάλιστα. Τώρα το ύψος του μερίσματος, κυρία Ιβαλιώτη, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι μειωμένο. Υπάρχει κάτι πιο χειροπιαστό από αυτά τα οποία έχετε ακούσει εσείς φοροτεχνική? Το πιο χειροπιαστό είναι ότι ενώ στις προηγούμενες χρονιές το κοινωνικό μέρισμα που μοιραζόταν ήταν πολλαπλάσια εκατομμύρια από ό,τι είναι τώρα, τώρα έχουμε περιοριστεί στα 430 περίπου εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια, συγγνώμη, τα οποία όλα αυτά όμως κάποια θα μείνουν στην άκρη για να κρατηθούν σαν μαξιλάρι, κάποια άλλα θα δοθούν σε κάποιες υπηρεσίες, σε κάποιες κρατικές επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να βοηθηθούν και θα μοιραστεί μόνο φέτος, αναμένεται δυστυχώς, γύρω στα 100 με 200 δισεκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν το πάρουν μόνο οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, μόνο αυτοί, θα δούμε μια αύξηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που παίρνουν τελικά το κοινωνικό μέρισμα. Αναμένεται δε να φτάσει ακόμα και τα 1.000 ή 1.500 ευρώ. Όμως, αν αυτό το κριτήριο διευρυνθεί, όπως αναμένεται και ελπίζουν οι περισσότεροι. Τότε θα πέσουν και τα ποσά τα οποία θα μπουν στην τσέπη των δικαιούχων. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή θα κοιμανθούμε στα περσινά επίπεδα με λιγότερους δικαιούχους. Μάλιστα. Τώρα για το 2020, τι προβλέπετε να γίνει με το κοινωνικό μέρισμα για την επόμενη χρονιά? Αυτό είναι κάτι το οποίο και πάλι το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να λύσει. Υπάρχουν πολλά και μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά την βιωσιμότητα κάποιων άλλων επιχειρήσεων, οι οποίοι περιμένουν από το μαξιλάρι, από τα έσοδα που έχουν απομείνει, να μοιραστούν. Το κοινωνικό μέρισμα λοιπόν θα αρχίζει σιγά σιγά να αναμορφώνεται και να γίνεται να υπάρχει με ένα είδους μια διαφορετική άλλη επιδότηση, για να μην εξαρτάται πια ο κόσμος στα προνοιακά επιδόματα και να στηρίζει τη ζωή του και τη διαμόρφωση της καθημερινότητάς του πάνω σε αυτό. Με άλλα λόγια δηλαδή, ενώ και μέχρι τώρα θα μειωθούν τα πλεονάσματα που όσων έχουν εξαγγελθεί είναι και μέσω μείωσης του ένφια, μείωσης του ΦΠΑ, δηλαδή τα εισοδήματα, οι φόροι πια αρχίζουν να είναι λιγότεροι, οπότε και τα πλεονάσματα θα είναι λιγότερα. Αναμένεται σιγά σιγά να υπάρξει μια εν μέρη κατά κάποιο τρόπο επιδότηση στην επιχειρηματικότητα και με τη μείωση και τις φορολογίες, η οποία θα είναι έμεσο κοινωνικό μέρισμα. Με άλλα λόγια λοιπόν, θα προκαλείται με την τεχνική αυτή να δουλεύει, να αρχίζει πια ο κόσμος να δραστηριοποιείται και όχι να περιμένει ένα κάποιο κοινωνικό μέρισμα. Να μην περιμένουμε τόσο από μια επιδημοτική πολιτική στην ουσία. Ναι, να ξεκινήσουμε πια να υπάρχει μια ανάπτυξη, δηλαδή να είναι πια ένα έναυσμα για την δημιουργικότητα και για την παραγωγικότητα και όχι να κάθεται κάποιο παθολογικά και να περιμένει το κοινωνικό μέρισμα. Θα το δώσει δηλαδή δια της πλαγίας οδού σε ανθρώπους οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνται. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την επόμενη εβδομάδα για το τι ακριβώς θα γίνει, ποιο θα είναι το ύψος ακριβώς του ποσού που θα διανεμηθεί στους δικαιούχους, μιας και θα περιμένουν αρκετοί αυτά τα χρήματα, προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν έτσι λίγο καλύτερα και τις άγιες ημέρες που έρχονται έτσι σιγά σιγά προς τα Χριστούγεννα. Ναι, και να προσθέσω πάνω σε αυτό είναι ότι η πλατφόρμα, αφού λοιπόν δεν έχουν δοθεί τα κριτήρια, ούτε και η πλατφόρμα αυτή έχει ανοίξει. Οπότε θα πρέπει να περιμένουν ο κόσμος τουλάχιστον μετά τις 5 του Δεκεμβρίου να αρχίσουν να ανησυχούν ή να δραστηριοποιούνται σύμφωνα σε σχέση με αυτό το επίδομα. Μάλιστα. Κύριε Βαλιώτη, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αναρμόδιος δήλωσε ο ΟΑΕΔ για την αντικατάσταση των υλικών αμιάντου από τις εργατικές κατοικίες του Αγίου Νεκταρίου της Πάτρας. Αυτό είπε ο διοικητής του οργανισμού στο Δήμαρχο Πατρέων κατά διάρκεια συνάντησης που είχαν στην Αθήνα. Ο κύριος Πελετίδης έθεσε το ζήτημα παράτασης του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας και πρόβλεψη για ταμείο ανεργίας όταν λήξει η σύμβαση των εργαζομένων. Το θέμα της απομάκρυνσης του αμιάντου από τις εργατικές κατοικίες του Αγίου Νεκταρίου Πατρών και την παράταση της κοινοφελούς εργασίας ζήτησε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης από το διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη, με τον οποίο συναντήθηκε την Τετάρτη στην Αθήνα. Ο ΟΑΕΔ, ούτε λίγο ούτε πολύ, δήλωσε αναρμόδιος για συντηρήσεις και παρεμβάσεις σε εργατικές κατοικίες γενικότερα. Στη συνάντηση αυτή, ο κύριος Δήμαρχος έθεσε το θέμα της αποξήλωσης των στεγών στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Νεκταρίου, όπως επίσης και της ανακαίνησης και συντήρησης των κτηρίων των εργατικών κατοικιών. Η απάντηση από την πλευρά του διοικητή του ΟΑΕΔ ήταν ότι νομικά, με την αλλαγή δηλαδή που έγινε στον νόμο και την απορρόφηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας από τον ΟΑΕΔ, οι υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπεται να κάνουν συντηρήσεις και επεμβάσεις στις εργατικές κατοικίες.
Στη συνάντηση που είχε με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, ο Δήμαρχος Πατρέων, έθεσε επίσης και το αίτημα της παράτασης των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας για 4 μήνες, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα που είναι σε εξέλιξη και επίσης ζήτησε να έχουν τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Για το θέμα της παράτασης του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας, η απάντηση του ΟΑΕΔ ήταν ότι το θέμα θα εξεταστεί και ο Δήμος Πατρέων θα ενημερωθεί σε νέα συνάντηση. Το έθεσε και το ζήτημα των εργαζομένων με 8 μήνα προγράμματα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σήμερα στο Δήμο μας και το έθεσε ως ζήτημα σημαντικό για αυτούς. Πρέπει να πάρουν 4 μήνα τουλάχιστον παράταση ώστε όλοι να μπορούν να μπουν στο Ταμείο και βεβαίως να συνεχιστούν και οι εργασίες που έχουν τώρα, θα μείνουν στη μέση φεύγοντας αυτοί οι εργαζόμενοι και αυτό θα βοηθήσει και το Δήμο αλλά και τους εργαζόμενους συγκεκριμένους να μπουν στο Ταμείο. Μετά την αρνητική εξέλιξη που αφορά στην αντικατάσταση των στεγών στις εργατικές κατοικίες Αγίου Νεκταρίου, η Δημοτική Αρχή θα κάνει προσπάθεια να ληφθεί πολιτική απόφαση από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων Υπουργείων, ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση για τη συντήρηση των συγκροτημάτων των εργατικών κατοικιών της πόλης γενικότερα και ειδικότερα για την αντικατάσταση των στεγών των εργατικών κατοικιών του Αγίου Νεκταρίου λόγω του σοβαρού κινδύνου που διατρέχει η υγεία των κατοίκων τους από το καρκινογόνο υλικό. Άσχημα φαίνεται πως είναι τα νέα σχετικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί της Ζακύνθου, καθώς σύμφωνα με έγγραφο σταματάει η λειτουργία του ΟΣΜΑ στην περιοχή Λίβα. Πάμε στην Νατάσα Πατρινού να μας δώσει τις λεπτομέρειες για την εξέλιξη αυτή. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή την είδηση. Η Μεσόγειος σταματά την λειτουργία της στον Λίβα. Ήταν κάτι το οποίο το είχαμε ακούσει και πριν από κάποιες ημέρες, μάλιστα εδώ στο Ιόνιαν, στην εκπομπή εδώ Ζάκυνθος, όταν ο διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρείας απείλησε ουσιαστικά με το να μπει τέλος στις εργασίες που γίνονται στον Λίβα, αφού όπως είπε δεν έχουν πληρωθεί. Συγκεκριμένα με ένα έγγραφο το οποίο το στέλνει προς τον Δήμο Ζακύνθου υπόψη του Δημάρχου, αλλά το κοινοποιεί και στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του νομού Ζακύνθου. Η εταιρεία ενημερώνει ότι οι οικονομικοί λόγοι οι οποίοι έχουν υπάρξει και μετά από διάφορες οχλήσεις που έχουν κάνει προς τον Δήμο καθιστούν πλέον αδύνατη την συνέχιση της παροχής υπηρεσίας στον Λίβα και γι' αυτό ήδη από την Τετάρτη σταμάτησαν τις εργασίες εκεί. Ενημέρωσαν λοιπόν ότι θα κάνουν χρήση του δικαιώματος που απορρέει από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και διακόπτουν με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες τους, βάζοντας, θα λέγαμε, και πάλι όλο το νησί σε αυτή την αγωνία για το τι θα γίνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και δεν ξέρουμε, Νατάσα, και τι αντιδράσεις αλυσιδωτές ενδέχεται να προκαλέσει τώρα αυτή η εξέλιξη, έτσι, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι οι κάτοικοι στο νησί της Ζακύνθου και σε διάφορες περιοχές όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα με τα σκουπίδια είχαν ξεσηκωθεί, ήταν ανάστατοι. Τώρα φαντάζομαι ότι θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί όλο αυτό το πράγμα. Θα λέγαμε ότι επικρατεί ένα άγχος, ένα δίλημα και στην Δημοτική Αρχή, γιατί να πούμε ότι είχαμε την θετική εξέλιξη του ότι δημοπρατείται το έργο, δηλαδή προχωρήσαμε στην προκήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή του Λίβα. Ήταν και ένα από τα στοιχήματα του κ. Αρετάκη, αν θυμάμαι καλά, προεκλογικά. Ακριβώς, Νίκο. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως είναι δύσκολα και για αυτό που μόλις σας περιέγραψα, για την διακοπή δηλαδή των υπηρεσιών της εταιρείας Μεσόγειος, αλλά και για έναν ακόμη λόγο, καθώς ο Σύλλογος Προστασίας του Βραχιώνα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα μετά το πόρισμα επίσης σε φωτιά που ήρθε από την επιθεώρηση περιβάλλοντος ουσιαστικά, που όπως φαίνεται δεν τηρούνται οι απαραίτητες συνθήκες, θα λέγαμε, στον Λίβα για να συνεχιστεί η λειτουργία του Λίβα όπως είναι μέχρι σήμερα. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Σκιαδόπουλος, ο οποίος είναι μέλος του συγκεκριμένου Συλλόγου Προστασίας, έχει μιλήσει πολλές φορές και εδώ στο κανάλι μας, λέγοντας πως η κατάσταση στον Λίβα είναι πλέον τραγική, έχουν ξεπεραστεί τα όρια και μιλά ο ίδιος για μια ακόμα χωματερή που υπάρχει εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει ένα εργοστάσιο διαχείρισης. Είναι σύνθετο το πρόβλημα, το παρακολουθούμε από κοντά για να δούμε τις εξελίξεις οι οποίες θα υπάρξουν σίγουρα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Νατάσα, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. We'll be right back.
Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια. Αν πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις επικαιρότητας, το ποσό του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ εγκρίθηκε από την κυβέρνηση για την κατασκευή της νέας γέφυρας στον Φενεό Κορινθίας πάνω από τον Όλβιο ποταμό. Η παλιά γέφυρα είχε γκρεμιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο εξαιτίας κακοκαιρίας και έκτοτε ήταν δύσκολες μετακινήσεις σε τρία χωριά της περιοχής. Η εικόνα αυτή σύντομα θα αποτελεί μια ανάμνηση, καθώς η πεσμένη γέφυρα του Φενεού θα αντικατασταθεί από νέα, η οποία θα κατασκευαστεί στην συγκεκριμένη θέση. Ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν τα ορμητικά νερά παρέσυραν την γέφυρα, αποκόπτοντας στην ουσία την οδική σύνδεση χωριών της περιοχής. Μετά από αίτημα του Δήμου Σικιονίων, δόθηκε η έγκριση για την κατασκευή νέας γέφυρας έργο ύψους 1.200.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία. Πράγματι, η παλιά γέφυρα είχε καταρρεύσει πέρσι κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή. Η χρηματοδότηση αυτή εξασφαλίστηκε μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Σικιονίων και βέβαια με την καθοριστική συμβολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτή Κορινθίας, Χρήστου Δήμα. Η καταστροφή της γέφυρας στον Όλβιο ποταμό, στον Φενέο Κορινθίας, είχε σαν αποτέλεσμα η περιοχή να έχει κοπεί στα δύο, καθώς συνέδεε την ανατολική με την δυτική πλευρά. Τώρα το πρόβλημα λύνεται, καθώς όλα τα χωριά θα μπορούν να επικοινωνούν και πάλι μέσω του συγκεκριμένου δρόμου, ενώ σημαντικά θα είναι τα ωφέλη και για την τουριστική κίνηση της ορεινής Κορινθίας. Πρόκειται πράγματι για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία θα συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, καθώς η ολοκλήρωση του έργου θα συντελέσει στη σύνδεση των χωριών Μεσσηνό, Αρχαία Φενεός, Πανόραμα και επιπλέον αποτελεί καθοριστική σημασία σε έργο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αφού από το σημείο αυτό περνούν όσοι επιθυμούν να επισκεφτούν τη Λίμνη Δόξα, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νομού μας. Η Δημοτική Αρχή Σικιονίων δηλώνει ότι θα εντείνει τις προσπάθειές της για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και βέλτιστη ολοκλήρωση των διαδικασιών κατασκευής της νέας γέφυρας σε συνεργασία με τον Βουλευτή του Νομού και Υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας, ώστε αν παρατηρηθούν γραφειοκρατικά κολλήματα να ξεπεραστούν γρήγορα. Γλίτωσε τα ισόβια δεσμά ο 55χρονος από την Ηλία που τον Μάιο του 2015 συνελήφθη από τις αρχές καθώς διατηρούσε σε περιοχή της Ηλίας φυτεία με 700 δεντρίλια κάναβης. Πάμε στον Περικλή Πατσούρη να μας πει τις λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση αυτή. Περικλή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στους διαδεθές μας. Έτσι ακριβώς έσπασαν λοιπόν τα ισόβια. Προκώθηκαν λοιπόν ισόβια και 200.000 πρόσημο για τον 55χρονο με την φυτεία μαμούθ των 700 δεντρίλιων. Είχαν βρεθεί και άλλα 55 βέβαια σε ειδικό χώρο, Νίκο, τότε που ήταν έτοιμα για να καλλιεργηθούν και αυτά. Ήταν μια επιχείρηση που είχε στηθεί αρκετό καιρό από την αστυνομική διευθυντία για να βγάλει πέρα λίγο αυτή την υπόθεση. Γιατί να πάμε λίγο πίσω και να θυμηθούμε ότι ήταν μια από τις καλύτερες μελέτες που είχε γίνει βέβαια για αυτές τις φυτείες των χαρισόδοντρων. Πολύ απλά, εκεί υπήρχε κρεβάτι, υπήρχαν ειδικά δεντρίλια που ήταν καλυμμένα, υπήρχε ειδικό χώρο Νίκο, υπήρχαν κρεβάτια, υπήρχαν κάποιες δεξαμενές νερού για να υπάρχει βέβαια το απαιτούμενο νερό και αρκετές τροφές για να υπάρχει βέβαια μακρά παραμονή στο σημείο αυτό. Υπήρχε παρακολούθηση πάρα πολύ καιρό. Τελικά έβγαλαν εις πέρας οι αρχές αυτήν την υπόθεση και ο δικηγόρος τώρα του 55χρονου πάτησε λοιπόν ότι τα στοιχεία που είχαν δεν στάθηκαν για χημική ανάλυση. Άρα λοιπόν. Τα δεντρίλια δηλαδή δεν είχαν σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να αναλυθούν χημικά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν πάτησε πάνω σε αυτό ο δικηγόρος, βρήκε αυτό και δεν υπήρξαν λοιπόν οι χημικές αναλύσεις για να αποδειχθεί βέβαια ότι όλο αυτό ήταν υπήρχε. Άρα λοιπόν και επειδή η συμπεριφορά ήταν πάρα πολύ καλή, σπάσαν τα ισόβια και καταδικάστηκε πλέον στα 13 χρόνια φυλάκιση Νίκο και 50.000 πρόστιμο. Να πούμε ότι στον παρελθόν είχε καταδικαστεί σε 79 έτη ο 55χρονος για κακοβληματικού χαρακτήρα πράξης από πολλά βέβαια. Από πολλές αρχές δικαστηρίων όπως Αθήνα, Νάπλιο και Πάτρα. Να πούμε ότι αυτό έγινε εχθές και η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό ήταν από το πενταμελές βέβαια ακροδικείο Πατρών. Μάλιστα. Περικλή, ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες που μας έδωσες. Καλό σου βράδυ. Το πώς μπορεί η Πάτρα να μετατραπεί σε μια φιλόξενη πόλη για τα ΑΜΕΑ θα απασχολήσει την ημερίδα που θα πραγματοποιήσει στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα το παράρτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στην Αχαία σε συνεργασία με την τοπική ελληνική αστυνομία. Η γενική διαπίστωση που έγινε και κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε για το θέμα ήταν πως η πόλη παραμένει εχθρική για τα ΑΜΕΑ.
Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα ελλείψεις από ό,τι έχω κάνει και εγώ προσωπικά μια αυτοψία στην πόλη της Πάτρας. Το παράρτημα Αχαΐας του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στο πλαίσιο της Εθνικής και Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία. Πιστοί στο κομμάτι της εργασίας είναι οι ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν σταματούν να δουλεύουν για να βοηθήσουν την οικογένειά τους και να προσφέρουν πολλές φορές ένα έξτρα εισόδημα. Ο Γεράσιμος Ράπτης είναι κοντά στο να πάρει σύνταξη μετά από 52 χρόνια στο επάγγελμα του κουρέα. Ο ίδιος ακόμα και τώρα δεν αποχωρίζεται εύκολα τη δουλειά του και είναι πιστός στους πελάτες του που τους εξυπηρετεί καθημερινά. Νιώθω με αυτό ότι δόξα τω Θεώ έχουμε τη δύναμη προς το παρόν ακόμα να εργαστούμε τουλάχιστον λίγα χρόνια για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Μου αρέσει. Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Πάμε τώρα να δούμε την συνέντευξη τύπου που δόθηκε από την ελληνική αστυνομία και τους συλλόγους των παραπληγικών για το πώς η Πάτρα θα μπορεί να γίνει μια πόλη η οποία θα είναι ανθρώπινα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα ελλείψεις από ό,τι έχω κάνει και εγώ προσωπικά μια αυτοψία στην πόλη της Πάτρας. Το παράρτημα Αχαΐας του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στο πλαίσιο της Εθνικής και Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου διοργανώνει η ημερίδα σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Ίσων με τίτλο «Πάτρα, πόλη φιλόξενη για τα άτομα με αναπηρία». Υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά σήμανσης των πεζοδρομίων. Η πρόληψη φέρνει καλύτερα αποτελέσματα από τη θεραπεία. Για το λόγο αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ, όπως προανέφερα στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, προκειμένου ως αρχές και φορείς του τόπου να συμβάλλουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζι στη συλλογική προσπάθεια για μια πόλη που να χαρακτηρίζεται για την φιλοξενία της για τα άτομα με αναπηρία. Στις 5 το απόγευμα της 3ης, 3 Δεκεμβρίου, στην αγορά Αργύρη, γιατροί, στελέχη της αστυνομίας, εκπρόσωποι αρχών και φορέων της Πάτρας και φυσικά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι άνθρωποι που βιώνουν τις καθημερινές δυσκολίες κατά την κίνησή τους στην πόλη και γενικότερα την προσβασιμότητα στις δομές της, θα μιλήσουν για τη σημερινή πραγματικότητα και θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για μια Πάτρα πιο ανθρώπινη. Ο νομός Αχαΐας, οι πόλεις του μαζί και η Πάτρα παραμένουν σε πολύ μεγάλο βαθμό εχθρικοί και μη προσβάσιμη για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες και θα πρέπει εδώ όλοι από τους αρμόδιους φορείς έως τους απλούς πολίτες να πράξουν πολλά ακόμη. Σύσσωμα το αναπηρικό κίνημα, η Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και οι φορείς της σε όλη τη χώρα αναδεικνύουν την 3η Δεκέμβρη την Εθνική ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία ως μέρα αγώνα διεκδίκησης ενημέρωσης, διατρανώνοντας παράλληλα το αναφέρετο δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Οι ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στην ημερίδα θα αφορούν εκτός των άλλων στην προσβασιμότητα και το τοπικό σχέδιο δράσης στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, στον ψυχοκοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία και τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, ενώ θα γίνουν και βιωματικές αναφορές για τη ζωή στην πόλη πάνω σε ένα αμαξίδιο. Αξίζει να αναφέρουμε πως κατά τη διάρκεια της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στην αγορά Αργύρη θα υπάρχει και διερμηνία στην νοηματική γλώσσα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, όπου διαφορετικό θα είναι φέτος το Χριστουγεννιάτικο σκηνικό με ανανεωμένο και πλούσιο στολισμό σε όλη την πόλη. Οι προετοιμασίες της Δημοτικής Αρχής έχουν ξεκινήσει, ενώ με αφορμή τον στολισμό θα υπάρξουν και διαγωνιστικές διαδικασίες. Τη συμμετοχικότητα στην προετοιμασία της Καλαμάτας για τα Χριστούγεννα όσον αφορά το στολισμό προωθεί ο Δήμος Καλαμάτας, γι' αυτό και σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας διοργανώνει διαγωνισμό για την καλύτερη βιτρίνα. Επίσης, οι μαθητές των σχολείων θα διαγωνιστούν για το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πέραν αυτών, όμως, αναβαθμίζεται και ο στολισμός σε κοινόχρηστους χώρους. Η προετοιμασία σε ενόψη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζονται κανονικά, συνεχίζονται εντατικά μάλλον. Έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται το αποτέλεσμα, νομίζω. Αποτέλεσμα το οποίο είναι επιμέλειας του κυρίου Λαμπρινίδη εδώ, τον οποίο ευχαριστώ και πολύ για αυτόν τον λόγο. Φέτος η προσπάθεια, η χριστουγεννιάτικη μάλλον στολισμός, θα χαρακτηριστεί από συμμετοχικότητα. Καθώς ξεκινάμε φέτος διαγωνιστικές διαδικασίες. Φέτος η πόλη προβλέπεται να αλλάξει κατά πολύ. Πιστεύω ότι οι κουρτίνες που θα, οι φωτεινές κουρτίνες, με φωτοστολισμός δηλαδή, της αριστομένους του κέντρου της πόλεως, θα αλλάξει ριζικά. Το αποτέλεσμα ήδη αρχίζει και φαίνεται σιγά σιγά. Ευελπιστώ ότι αυτό που θα, αυτό,
αυτό που θα δείξουμε στο τέλος θα είναι κάτι εντυπωσιακό. Ο στολισμός της πόλης έχει χωριστεί σε τρεις τομείς. Πρώτον, στην κεντρική πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, που θα έχουμε το δέντρο, το οποίο θα αλλάξει εικόνα, καθώς θα μπουν ρομποτικά συστήματα φωτισμού σε αυτό και θα υπάρχει το καρουζέλ, τα σπιτάκια και οτιδήποτε άλλο μπαίνει στην πλατεία. Στην περιοχή μπροστά στα δικαστήρια θα υπάρχει το τρενάκι. Δεύτερον, θα υπάρξει διαφορετικό στολισμό στο λιμάνι, όπου εκεί θα έχουμε το καράβι. Και τρίτον, στο ιστορικό κέντρο θα υπάρχει χριστουγεννιάτικη μπάλα, που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους να φωτογραφίζονται εκεί, καθώς θα είναι γραμμένο πάνω στην μπάλα το όνομα Καλαμάτα. Οι προετοιμασίες των Χριστουγέννων, όπως ακούσατε τον κύριο Δήμαρχο, έχουν ξεκινήσει και ήδη από χθες που είδαμε τον στολισμό της κεντρικής πλατείας, είδαμε μια διαφορετική εικόνα. Όσοι πέρασαν χθες το βράδυ από την πλατεία, νομίζω ότι είδαν μια διαφορά. Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή των μικρών παιδιών. Και πάνω σε αυτό το κλίμα είναι και η δική μου συμμετοχή, γιατί θέλω να δώσω χαρά στα παιδιά της πόλης, όχι μόνο φέτο, αλλά και άλλα χρόνια. Τόσο, ξέρετε, με την κατασκευή των χριστουγεννιάτικων δέντρων. Πρέπει να θυμίσουμε ότι η Καλαμάτα έχει ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ελλάδας, με ύψος 16 μέτρα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτογόγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Βασιλέως Γεωργίου προγραμματίζεται να γίνει την Παρασκευή στις 6 Δεκεμβρίου. Πάμε σε θέματα πολιτισμού, κυρίες και κύριοι. Θα αλλάξουμε κλίμα τώρα και θα δούμε μια εκδήλωση η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Ο λόγος για το δεύτερο διεθνές κύπελο χορού, το οποίο είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα της Πελοποννήσου. Με πάνω από 1.000 χορευτές, αθλητές, συνοδούς και συνεργάτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο δεύτερος διεθνής διαγωνισμός αθλητικού χορού στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηπέδου στην Τέντα. Από 8 χώρες πραγματοποιείται ο δεύτερος διεθνής διαγωνισμός χορού στην Καλαμάτα, το δεύτερο Καλαμάτα Dance Cup Beyond the Limits, όπου χορευτές από όλα τα μέρη διεκδικούν το κύπελο Καλαμάτας στην Τέντα το Σάββατο στις 30 Νοεμβρίου 2019, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, διενεργούνται διαλέξεις και σεμινάρια χορού στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτα, στην αίθουσα Πινακοθήκης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, στην κατεξοχήν πόλη του χορού. Ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει, υποστηρίζει και συμμετέχει στη διοργάνωση του δεύτερου Dance Cup Καλαμάτας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι γνωστό ότι η Καλαμάτα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για το Φεστιβάλ Χορού. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στηρίζει όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες προσφέρουν υπεραξία στο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν του νομού μας. Ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού για όλες τις ηλικίες καθιερώνεται πλέον ως ένα από τα πιο επιτυχημένα πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα της Πελοποννήσου, διεθνούς κύρους και σημασίας, ενώ διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εκδηλώσεων Dance Challenge με την υποστήριξη της Polis Art, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Και θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα από την κυρία Οικονόμου, πρόεδρο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, Πόρτα Ανοιχτή. Θα ήθελα να μεταφέρω τη χαρά όλων των συμμετοχόντων του τμήματός μας στη διοργάνωση του δεύτερου Καλαμάτα Dance Cup στην όμορφη μεσσηνιακή πόλη Καλαμάτα. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι που ανοίγουμε την αυλαία της τελετής γκαλά αυτού του διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος στην κατεξοχήν πόλη του χορού. Η ελληνική ομάδα διάσωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα καλύψει το κύπελο Dance Cup. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση την οποία οφείλουμε ως εθελοντές να τη στηρίξουμε. Επειδή έχει μεγάλο πλήθος ατόμων και χορευτών τα οποία θα συγκεντρωθούν στο χώρο, είναι μια κάλυψη η οποία χρειάζεται μια σοβαρή υποστήριξη από διασωστικές υπηρεσίες όπως εμείς. Την αυλαία στην τελετή θα ανοίξει η προσκεκλημένη χορευτική ομάδα 20 ατόμων από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή με την παράσταση Φτούξ Ελευθερία, η οποία θα μεταφέρει το κοινωνικό μήνυμα πως η τέχνη δεν κάνει διακρίσεις, καθότι απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινωνίας μας. Είναι βέβαια ότι χορηγός επικοινωνίας συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι το Ionian. Καταχειροκροτήθηκε ο γνωστός ερμηνευτής Γιώργος Νταλάρας και ο Μίλτος Πασχαλίδης στη μεγάλη συναυλία που έδωσαν στην Πάτρα στο πλαίσιο των Πρωτοκλητίων 2019. Νταλάρας και Πασχαλίδης ερμήνευσαν μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έγραψε ο αείμνηστος Μάνος Ελευθερίου.
με τη φωνή του κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή Γιώργου Νταλάρα να ερμηνεύει μελωδίες σε στίχους του αείμνηστου Μάνου Ελευθερίου, πλημμύρισε το κατάμεστο Παμπελοποννησιακό στάδιο στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης. Στενοί δεσμοί, πολύχρονη φιλία και πάρα πολλά τραγούδια από το ξεκίνημά του συνέδεαν τον Γιώργο Νταλάρα με τον Μάνο Ελευθερίου. Μαζί με τον καλό του φίλο και συνεργάτη Μίλτο Πασχαλίδη, ετοίμασαν και παρουσίασαν μια σειρά συναυλιών με τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου. Στην Πάτρα έφτασαν προσκεκλημένοι του Μητροπολίτη Χρυσόστομου, στο πλαίσιο εορετασμών των Πρωτοκλητίων. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα, έτσι όπως την έχει καταγράψει ο Διονύσης Μινιώρης. Αν και υπήρχε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Κουρμπέλης παρέμεινε τελικά στον Παναθηναϊκό, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του για 3,5 χρόνια. Ο πρώην άσος του Αστέρα Τρίπολης βρέθηκε σε συζητήσεις με τη διοίκηση του Τριφυλιού, που θέλησε να κρατήσει τον διεθνή ποδοσφαιριστή στις τάξεις της. Μάλιστα, ο άσος από το Κορακοβούνι Αρκαδίας θα πάρει ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια της ομάδας τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας και την βάση του Παναθηναϊκού για μια καλύτερη συνέχεια. Στη Football League, σε μια σημαντική μεταγραφή, προχώρησε η Καλαμάτα που ενίσχυσε τη γραμμή κρούσης της καθώς απέκτησε τον Κώστα Ηλιόπουλο. Ο έμπειρος επιθετικός επιστρέφει στη Μαύρη Θύλα μετά το 2015, έχοντας περάσει δύο θητείες με μεγάλη επιτυχία στην ομάδα. Η διοίκηση της Καλαμάτας κινήθηκε μάλιστα άμεσα για να φέρει και πάλι έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή στις τάξεις της. Στη Γάμα Εθνική, μια νέα αρχή κάνει στο πρωτάθλημα ο Πανιλιακός, έχοντας κυρίως νεαρούς ποδοσφαιριστές στις τάξεις του. Για αυτό το λόγο, αρκετοί σύλλογοι της Γάμα Εθνικής έχουν ενδιαφερθεί για τα ταλέντα των Ερυθρόλευκων και θέλουν από τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να τα αποκτήσουν. Βέβαια, ο Πανιλιακός παλεύει για την παραμονή του στην κατηγορία και δύσκολα θα αποχωριστεί βασικές μονάδες που τις χρειάζεται για τη συνέχεια της χρονιάς. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που θέλουν τον μεγαλομέτοχο του Προμηθέα της Πάτρας Βαγγέλη Λιόλιο να κατεβαίνει ως υποψήφιος για τις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ο ισχυρός άνδρας των Αχαιών πάντως δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούν για την παρουσία του στο ψηφοδέλτιο για πρόεδρος της ΕΟΚ, ωστόσο ακούγονται μόνο θετικά λόγια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφού αποτελεί έναν άνθρωπο διψασμένο για να προσφέρει στο ελληνικό μπάσκετ. Οι τελευταίες καλές εμφανίσεις και οι νίκες στο πρωτάθλημα της Α1 Handball επανέφεραν την αισιοδοξία στις τάξεις του Διομήδη Άργους. Μετά τη σπουδαία αλλά και δύσκολη εκτός έδρας νίκη με τον Δούκα, οι Λύκοι έχουν βελτιώσει τη βαθμολογική του συγκομιδή και παρουσιάζονται προετοιμασμένοι για την απαιτητική συνέχεια. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί αφού αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχει αγωνιστική υποχρέωση και θα δουλέψει για να προετοιμαστεί για τα επόμενα παιχνίδια της. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή εδώ Ζάκυνθος με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου που έχει καλεσμένο απόψε τον πρόεδρο του Μελητηρίου Ζακύνθου, Φώτη Κώτη. Στην συνέχεια, μην χάσετε την εκπομπή περί Ηλίας και στις 11 θα είναι μαζί σας η εκπομπή European Steps με τον Γιάννη Πομόνη. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.